για το ότι βρισκόμαστε εδώ με το βιβλίο «Ξυπήλ Φαλέτης Αθηνάς Κακούρη», γιατί είναι ένα βιβλίο που καλύπτει πολλά πράγματα, όχι μόνο μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, αλλά και τις σχέσεις τις έντονες των ανθρώπων. Και θέλω να πω ότι ενώ στην αρχή όταν το διάβαζα πίστευα ότι έμενα σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο, μετά αναλογιζόμουν ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα, τουλάχιστον για το πώς λειτουργούσαν τότε οι εφημερίδες, οι σχέσεις εξουσίας, οι ανταγωνισμοί. Θα μας τα πούνε καλύτερα έτσι κι αλλιώς οι δύο ξεχωριστοί άνθρωποι που έχουμε εδώ για να μιλήσουν, ο καθένας στην κατηγορία του. Είναι και πολλαπλές οι κατηγορίες άλλωστε. Ο κ. Χατζηβασιλείου μπορεί να είναι κριτικός λογοτεχνίας, είναι και συγγραφέας ο ίδιος, το ίδιο και ο Γιάννης ο Ευσταθιάδης. Όχι, εγώ δεν είμαι συγγραφέας. Συγγραφέας πάντως θα βγει ένα βιβλίο σου με... Βγήκε, κυκλοφόρησε. Δεν είπαμε συγγραφέας μυθοπλασίας, συγγραφέας. Είναι ωραίο να έχεις μια ιδιότητα συγγραφέα, τελεία, έτσι κι αλλιώς. Και ο κύριος Σταθιάδης που όντως νομίζω τα παιδεία του είναι πολλαπλά. Είναι από την Αθηναϊκή Επισκόπηση, ποίηση, τα πάντα νομίζω, έτσι κι αλλιώς. Μουσική. Πολλά παιδεία. Και γι' αυτό οι προσεγγίσεις του θα ακουστούν πολύ ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε ένας ιδιαίτερος χώρος, έτσι κι αλλιώς, που σε υποβάλλει να μιλήσει για το βιβλίο. Δεν είναι αυτή η χώρη πολυπρόσωπη που πιστεύει κανείς ότι μπορεί να μιλήσει για ένα βιβλίο, αλλά γίνονται χίλια δύο άλλα παράλληλα. Γι' αυτό πρέπει να πω ότι το οφείλουμε σε σένα και να ευχαριστήσω και την κυρία Καραγκίδη πραγματικά και για την πρόσκληση. Ο λόγος στον κύριο Χατζηβασιλείου. Καλησπέρα. Θα πω μερικά λόγια εισαγωγικά και μετά ο κύριος ρόλος που βασίζεται σε λόγο και ακρόαμα ανήκει στον Γιάννη Σταφιάδη. Να πω καταρχάς ότι το βιβλίο για το οποίο μιλάμε απόψε είναι παλαιότερη έκδοση, αλλά μόλις ήταν κυκλοφόρηση και δεν είναι η ίδια έκδοση με την προηγούμενη. Δεν πρόκειται απλώς για ανατύπωση ή επανέκδοση, αλλά είναι μια έκδοση αυξημένη. Υπάρχουν κάποιες διαφορές. Τώρα, αν θα πρέπει να συνοψίσω σε τρεις γραμμές τα χαρακτηριστικά του βιβλίου της κυρίας Κακούρη, θα έλεγα μυστική διπλωματία, μάχη κατασκοπών και ερωτηματικές ίντρικες στην Αθήνα του διχασμού. Αυτό είναι σε μία γραμμή το περιεχόμενο του βιβλίου. Θα πρέπει επίσης προϊσταμικά να σημειώσω ότι η κυρία Κακούρη έχει ασχοληθεί τόσο με το αστυνομικό όσο και με το ιστορικό μυθιστόρημα. Και το προκείμενο βιβλίο είναι ένας συνδυασμός των δύο με κάποιες εσωτερικές ανατροπές για τις οποίες θα πω δύο λόγια στο τέλος. Όπως το έλεγα λοιπόν στην αρχή, ο πολυπρόσωπος, αυτό είναι ένα επίσης από τα χαρακτηριστικά του, η πολυπροσωπία και τα πολλαπλά επίπεδα της δράσης. Ο πολυπρόσωπος λοιπόν και πολυεπίπεδος μύθος του βιβλίου ξετυλίγεται στην Αθήνα του διχασμού και του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και συνδυάζει το ταραγμένο ιστορικό του φόντο με μια προχωρημένη κατασκοπική ίντριγα, η οποία αρχίζει από την πρώτη στιγμή σε ένα καθαρά σατυρικό και υπογείως αντιβενιζελικό, πρέπει και αυτό να το υπογραμμίσουμε, κλίμα. Και ταυτόχρονα όλα αυτά γίνονται στριφογυρίζοντας τους ήρωες και τη δράση της στο κενό. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι το ιστορικό φόντο του ιστορήματος σφραγίζεται και από κάτι άλλο, από την συνεχή ανασφάλεια και ρευστότητα που χαρακτηρίζει τόσο τις καταστάσεις και τα γεγονότα, όσο και τον ίδιο τον κόσμο των μοιρών και τις ανάμεταξύ τους σχέσεις. Μένοντας λοιπόν πολύ κοντά στα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα του 1916, όταν η Ελλάδα κρατάει ουδέτερη θέση ανάμεσα στην Αντάντ, δηλαδή Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, και τις κεντρικές δυνάμεις, δηλαδή Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία και Τουρκία, προσπαθώντας να υπολογίσει μέσω ποιων κινήσεων θα επωφεληθεί από την τελική έκφραση του πολέμου, η συγγραφέας πλέκει τη δράση του βιβλίου της γύρω από τις μυστικές δραστηριότητες των ευρωπαϊκών
πρεσβειών στην Αθήνα. Και εδώ ο μύθος έχει τεράστιο πλούστο, τα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο. Οι συμπαιγνίες και οι θεωρίες που πράττονται ανάμεσα σε πρόσωπα, πολιτικές δυνάμεις και διάφορα άλλα πρόσωπα που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους και διαφορετικές συνθήκες είναι συνεχείς. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι σε αυτό το παιχνίδι των ευρωπαϊκών πρεσβειών και των μυστικών υπηρεσιών μπαίνει πολύ γρήγορα και ο αθηναϊκός κήπος με τις πολιτικές του θέσεις, αλλά και τη γραμμή που χαράσει κάθε εφημερίδα, παίρνοντας μέρος με τον τρόπο του, με τον τρόπο της, στις μεγάλες μάχες της εποχής. Ποιοι όμως ακριβώς είναι οι πρωταγωνιστές του Τσίφυρη Φαλέρα? Οι πρωταγωνιστές στο μεγάλο αυτό στόρμα, και σε έκταση και σε ποιότητα, είναι, θα έλεγα, σχεδόν οι πάντες. Έλληνες του εξωτερικού. Έλληνες του εξωτερικού που δουλεύουν για λογαριασμό των ξένων κυρίως. Διπλωμάτες και δημοσιογράφοι. Διπλωμάτες και δημοσιογράφοι που κυνηγούν με κάθε μέσο τη μοίρα τους. Αριστοκράτες εξ επαρχίας. Αριστοκράτες που δεν μπορούν να βγουν από το σκουριασμένο καβούκι. Κορίτσια της καλής αριστοκρατικής αλλά και εμπορικής τάξης. Κορίτσια που σπίζουν από ζωή και από έργο. Αλλά τι χαμίνια. Χαμίνια που τριγυρίζουν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κοροϊδεύοντας δικαίους και αδίκους. Η κυρία Καφούλη έχει την ικανότητα να ζωντανεύει με τα ζωηρότερα χρώματα την εποχή και τον τόπο, τον χώρο, το εθνικό περιβάλλον. Στηρίζοντας το ιστορικό πλαίσιο της πλοκής με μια σειρά από εξατομικευμένες περιπέτειες, γιατί ξέρετε ότι ειδικά στο ιστορικό μου φυσιόγνωμα αυτό είναι κάτι που ο συγγραφέας πρέπει να το έχει διαρκώς υπόψη του, πώς δηλαδή να εξισορροπήσουν οι ατομικοί του χαρακτήρες, τα πρόσωπα μέσω των οποίων κυρίως προωθείται η δράση, με τα ιστορικά γεγονότα της εποχής. Είτε ο συγγραφέας διαλέγει κεντρικά ιστορικά γεγονότα, όπως ενδεικμένη η κυρία Καπούλη, είτε διαλέγει περιθωριακά και λιγότερο φανή και λιγότερο γνωστά γεγονότα. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει ο ατομικός χαρακτήρας, ο πρωταγωνιστής, ο ήρωας, να ισορροπεί με τα γεγονότα και το κλίμα και την ατμόσφαιρα της εποχής. Αλλιώς, αν επικρατήσει ο ήρωας πάνω στα γεγονότα, θα έχουμε μια ιστορία η οποία μπορεί να έχει ένα ορισμένο ενδιαφέρον, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα μπορεί να απεικονίσει την εποχή της, θα είναι εξυπωμένη από την τοιχογραφία του καιρού της. Αν επικρατήσει το ανάποδο, δηλαδή τα ιστορικά γεγονότα πατήσουν πάνω στους ήρωες και στους ανθρώπους χαρακτήρες, θα έχουμε απλώς ένα είδος εξιστόρησης ή χρονικού χωρίς την ζωντάνια η οποία προκύπτει από τους ζωντανούς ανθρώπους. Και έκανα αυτή τη μακρά παρέκβαση για να διευκρινίσω ότι αυτό ακριβώς κάνει στο βιβλίο της κυρία Κουκούρη. Διατηρεί αυτή την ισορροπία η οποία είναι εντελώς απαραίτητη, είναι ένα είδος αναπνευστικού οργάνου για τα ιστορικά μυθιστορήματα, όποια εποχή και αν περιγράφουν, για όποια εποχή του ίδιου του ιστορικού μυθιστορήματος μιλάμε, παλαιότερη, νεότερη ή σημερινή. Παρακολουθώντας, να πω ότι το Τσίφυρη Φαλέρ δεν δείχνει καμία κόπωση και διαβάζεται σαν ένα πολύ σύγχρονο ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο είναι διαφυσμένο, όπως το είπα και προηγουμένως, από το χιούμορ της συγγραφέως που μας κάνει πολλές φορές να αποδραματοποιούμε τα πολύ βαριά γεγονότα εκείνης της εποχής, μιλάμε για τον εθνικό διχασμό, να βλέπουμε τις ανθρώπινες αδυναμίες και μέσα από αυτά να καταλαβαίνουμε καλύτερα και τι περίπου πρέπει να συνέβη με την πραγματικότητα εκείνη του καιρού. Και αυτό ακριβώς αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό του βιβλίου, ότι μέσα από αυτές τις εξατομικευμένες περιπέτειες απομακρύνεται η οποιαδήποτε δραματική χρειά των γεγονότων, τα οποία αποκτούν έναν ευτράπελο χαρακτήρα.
Και χάρη ακριβώς σε αυτόν τον χαρακτήρα, η συγγραφέας υπονομεύει όχι μόνο την ψυχολογία και την προσωπικότητα των γεγονότων, αλλά και την, πώς να το πω τώρα, την αδιαπέραστη σοβαρότητα του ιστορικού και του κατασκοπικού μυθιστορήματος ως ειδών. Ξέρετε, αυτά τα είδη στηρίζονται πάρα πολύ στη δράση και σε πολύ συνεκτικούς και συμπαγείς χαρακτήρες, γιατί έτσι βοηθούν την κίνηση της πλοκής και κρατούν πάντα ακίνητο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Εκείνο το οποίο κρατάει εδώ ακίνητο το ενδιαφέρον του αναγνώστη δεν είναι η δράση, ενώ η δράση υπάρχει και είναι πλούσια και πολύ και συνεχής, αλλά ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η συγγραφέας με τους χαρακτήρες της, ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζει τον εσωτερικό τους κόσμο, ο τρόπος με τον οποίο, όπως το είπε προηγουμένως, τους υπονομεύει και τους εκθέτει τρόπο κοινά στα μάτια μας, χωρίς όμως, από την άλλη πλευρά, ποτέ να τους αφήνει ξεκρέμαστος ή να τους οδηγεί στην γελιοποίηση. Πάντα, μέσα από το ευτράπελο των προσώπων και των πραγμάτων, η λογοτεχνία, όταν ξέρει πώς να κάνει τη δουλειά της, μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα την ανθρώπινη φύση και να εξοικειωθούμε και με τα πάθη και με τις ατέλειες και με τις αδυναμίες της, και αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει στην περίπτωση που συζητάμε. Με όλα αυτά όμως, καταλήγουμε σε αυτό που έλεγα προεκλογικά στην αρχή, ότι έχουμε έναν ευφυή συνδυασμό ιστορικού μυθιστορήματος και αστυνομικού μυθιστορήματος, και όταν ο συγγραφέας έχει την ικανότητα να παίζει και με τα ίδια τα είδη του και να τα εξαρθρώνει, το αποτέλεσμα είναι ακόμη πιο αξιοπρόσεκτο. Πολλό δε μάλλον που το Σιφίρ Φαλέρ έχει σε πολλά σημεία της δράσης αποκτά έναν σχεδόν επιθεωρησιακό τόνο, και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί η Σιφίρ Φαλέρ, για όσοι δεν το ξέρουν, είναι ο τίτλος μιας διάσημης επιθεώρησης, παράστασης της εποχής, ενταγμένη στην παράδοση της αθλητικής επιθεώρησης. Δεν έχω τίποτα να πω, προτείνω σε όσους το έχουν διαβάσει να το ξανακοιτάξουν μέσα από την καινούργια του μορφή, και σε όσους δεν το έχουν διαβάσει να το δουν οπωσδήποτε. Θα περάσουν όχι μόνο ευχάριστες ώρες, αλλά θα παρακινηθούν και να κάνουν πολλές σκέψεις για την νεότερη ελληνική ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Στην ατμόσφαιρα του βιβλίου, νομίζω είναι καλό να ακούσουμε δύο αποσπάσματα. Το καλοκαίρι τα τραπέζια πλύνονταν έξω, κάτω από τη μεγάλη μουριά, στο πεζοδρόμιο. Το χειμώνα στριμώχνονταν μέσα. Με το φως της ημέρας οι συζητήσεις γίνονταν κατά κανόνα σε μικρούς κύκλους και είχαν σύντομη διάρκεια. Ακόμη κι αν ένας από τους εμβριθέστερους θαμώνες ανέπτυσε με πολλά συγκεκριμένα στοιχεία τα ακλόνητα επιχειρήματά του για το πώς έπρεπε να κινηθεί ο στρατηγός Μάκενζεν και ποιες ήταν οι μοιραίες παραλήψεις του γαλλικού επιτελείου για την άμυνα του Βερντέν, ο τόνος γενικά είχε αυτοπεποίθηση και ξερνιασιά. Ομιλητέ και ακροατέ, που εξάλλου δεν είχαν πολύ καιρό για χάσιμο ανάμεσα στην πρωινή δουλειά για την απογευματινή, ένιωθαν ασφαλισμένοι πάνω στο ουδέτερο νησάκι του στην Ελλάδα, από όπου μπορούσαν αμέριμνοι να σχολιάζουν την αιματηρή θαρασμοταραχή που μάνιαζε ολόγυρά τους. Το βράδυ όμως, όταν γέμιζε η ταβέρνα και σκορπιζόταν παντού η αψιά μυρουδιά από τα βαρέλια στο βάθος της, συνοδεύοντας τα καραφάκια,
και τα γεμάτα ποτήρια και τις ανάσεις των θαμώνων και την οσμή του μόχθου της ημέρας, η οποία αναδυνόταν από τα κορμιά που χαλάρωναν, χειρονάκτες ήταν όλοι τους, μεροκάματο δούλευαν. Οι συζητήσεις μαζί με το μελιχρό φως χαμήλωναν. Έρχονταν σε θέματα κοντινά που τους αφορούσαν. Μέρες τώρα, λόγου χάριν, συζητούσαν αν έχουν ή δεν έχουν χολέρα οι Σέρβοι που κουβάλισε η Αρτάτη με το «έτσι θέλω» στη γέφυρα. Και αν υποκύψει ο Σκουλούδης και τους φορτώσουν στα τρένα μας, σκέψου. Τόσο στρατός να τους φέρνουν με τα πλοία στην Πάτρα και από εκεί να τους βάλουν στα βαγόνια για να πάνε από Ισθμό μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Πόσες εβδομάδες θα περνάνε οι Σύρμοι και πού θα σταματούν για νερό. Ποιος θα τους δίνει το συσίτιο και από Καλλιόπες, σκέψου τη βρώμα. Θα χολεριάσουν όλοι μας. Κουνήσου βρε από τη θέση σου. Μα στρατός, στρατός ξένος. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Άνθρωποι, Και αν πούνε μένουμε εδώ, στην Κατερίνη λόγου χάρη, στη Λάρισα. Αν πούνε μένουμε, θα στήσουμε στρατόπεδο εδώ. Ποιος θα τους διώξει. Έτσι δεν ήρθανε και οι Γάλλοι στη Θεσσαλονίκη. Ο Βενιζέλος τους είχε δώσει μόνο άδεια διελεύσεως να περάσουν για να πάνε να βοηθήσουν τους Σέρβους. Και αυτοί δεν πήγαν πουθενά. Στάθηκαν εκεί και έστεισαν στρατόπεδο και ορίστε. Τσιπλίκι τους την έχουν τη Θεσσαλονίκη. Και μας γεμίσανε τον τόπο με Σενεγαλέζους και Αναμίτες και μας κάνουν κουμάντο. Τώρα, ποιος τολμάει να τους διώξει τώρα με τα πολεμικά των Αγγλογάλων στο Φάληρο. Το ασφαλισμένο ουδέτερο νησάκι, η Ελλάδα, έχανε το βράδυ ένα μέρος από τη στερεότητά του και από την ίδια του την έκταση. Πότε στη Μήλο πιάνανε οι Άγγλοι τα πόστα με το στόλο τους, πότε οι Γάλλοι στην Κεφαλονιά και οι Ιταλοί ακόμη καλοκαθίσανε στην Κέρκυρα. Σαν να μίκραινε το νησάκι, σαν να χαμήλωνε, πλεούμενο γινόταν και σκαμπανέβαζε. Να εξέλθει στον πόλεμο η Ελλάς, να εξέλθει παρά το πλευρό της Αγκάρ, να εξέλθει. Αυτό επιτάσσει το καθήκον, η τιμή, το συμφέρον. Τα πεπρωμένα της φυλής. Λες τελικά. Κρύα τρίπονα μέσα στις ψυχές μια αίσθηση μοναξιάς, ασημαντότητος, φόβου, κινδύνου άφευκτο. Αυτό είναι το πρώτο. Να προχωρήσουμε, αν θέλεις. Θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, τίποτα. Τώρα θα δείτε λιγάκι για τους δύο πρωταγωνιστές. Ο Στάμος Ιάνος, θυρωρός και κλητήρας της παλαιάς και εγκρήτου εφημερίδος Προχωρείτε, αφοσιωμένος στον ιδρυτή της Σύφη Κανιστράκη, πιστά και κυριολεκτικός μέχρι θανάτου, του θανάτου του κ. Σύφη, και κατόπιν φυσικά στο γιο του, σημερινό ιδιοκτήτη και διευθυντή της, άνοιξε την πόρτα με την πλακίτσα που πάνω σε λευκό φόντο έγραφε «Διεύθυνσης» και μπήκε μέσα, κρατώντας στα χέρια του ένα πάκο τυπογραφικά δοκίμια, καθώς και δύο φωτογραφίες. Τα πόδια του, που με διάφορα πονάκια, πρυξίματα και σουβλιές, δεν σταματούσαν να του δηλώνουν την απροθυμία τους για περαιτέρω υπηρεσία, ο Στάμος αναγκαζόταν να τα σέρνει, πράγμα που έκανε όλες του τις μετακινήσεις ηχητικά πρόδειλες. Κι έτσι δεν είναι περίεργο ότι ο άντρας που έστηκε στο παράθυρο κοιτάζοντας έξω, είπε χωρίς να στραφεί. «Εντάξει, Στάμο, ακούμπησε τα στο τραπέζι μου». Ο τόνος φάνηκε στο Στάμο αδιάφορος και συνήγαγε ότι αυτό που έβλεπε έξω ο Κυριάκος Κανιστράκης τον απορρεφούσε περισσότερο από ότι το έκτακτο παράρτημα, το οποίο ετοιμαζόταν με γοργά πηγενέλα ανάμεσα στον όροφο που εργάζονταν οι δύο συντάκτες και στο ημιυπόγειο, όπου ήταν η στοιχειοθεσία και το πιεστήριο. Κούνησε λοιπόν μαλωσιάρικα το κεφάλι του στην πλάτη του αφεντικού του και είπε επιτιμητικά, χωρίς καθόλου να αφήσει τα χαρτιά από το χέρι: «Τι εντάξει, Κυριακούλη, τι εντάξει, περιμένουν κάποιοι». Για μια ελάχιστη στιγμή ο άντρας στάθηκε ακόμη στο παράθυρο. Μετά, απότομα, ήρθε και κάθισε στην πολυθρόνα του απλώνοντας το χέρι. «Δώστα μου και μην περιμένεις, θα τα κατεβάσω μόνος μου». Ο Στάμος αποχώρησε ικανοποιημένος από το πυθύνιο του αφεντικού του και επιγόμενος. Επιγόμενος να επιστρέψει στην πόρτα του προκειμένου να δει ο ίδιος και να καταλάβει ποιο ήταν το θέαμα που είχε αφήσει αυτήν την έκφραση της ηλαρότητας
στο τετράγωνο πρόσωπο του Κυριάκου και εκείνο το παίξιμο στα καστανά του μάτια, που καμία σχέση δεν μπορούσε να έχει με τις σκανδαλώδεις δηλώσεις του στρατηγού Χάουελ, τις οποίες τα διαλαλούσαν σε λίγο τα λουστράκια. Πίσω του, ο Κυριάκος Κανιστράκης τέντωσε τα πόδια κάτω από το γραφείο του και μισόκλεισε τα μάτια. Ανακολούσε άραγε κάτι? Αν ναι, τότε θα πρέπει να του προκαλούσε ένα ενδιαφέρον συγγενές προς την εκλεκτική μεν, αλλά σταθερή κλίση του για τις γυναίκες, εκτός εάν απλώς ετάνια την ακοή του. Αυτές τις δύο εικασίες θα μπορούσε να κάνει ο παρατηρητής του, αν υπήρχε. Οπότε πολύ σύντομα θα αποδεικνύονταν και οι δυο σωστές, γιατί στα λίγα μαρμάρινα σκαλιά ακούστηκε ελαφριά πασαρία και αμέσως μετά τα κουνάκια γρήγορα στις πλάκες τσαλαπάτησαν μουρμουριστές διαμαρτυρίες του στάμου, που δεν είχε φαίνεται προφτάσει να επιστρέψει στο θεωρείο του και από εκεί να εμποδίσει την εισβολή της Οκτασίας, η οποία ανοίγοντας με φόρα την πόρτα, εισέβαλε τώρα στη διεύθυνση. Διέσχισε το δωμάτιο με το βλέμμα καρφωμένο στο παράθυρο και στήθηκε εκεί. Αυτό που έβλεπε πρέπει να την θύμωνε υπερμέτρος, γιατί χτύπησε κάτω το πόδι, καθώς δύο χεράκια μέσα σε δερμάτινα γάντια υψώθηκαν και τα δάχτυλα τεντώθηκαν απερπώς. «Να, κανάλια», είπε η Οκτασία με πάθος και το φτερό στο τσαχπίνικο καπελάκι της την άκουσε. Η αντίθεση ανάμεσα στη χοντράδα του λόγου και την ομορφότητα του παρουσιαστικού έφερε ένα χαμόγελο κάπως νοσταλγικό στα χείλη του Κυριάκου. Αν ήταν δυνατόν να μείνει αθέατος, θα καθόταν ακίνητος να την παρακολουθεί διασκεδάζοντας. Αλλά ήδη η κυρία στρεφόταν και έτσι προσηκώθηκε κι αυτός. «Α», έκανε η κυρία φέρνοντας το χέρι στο μάγουλό της, «νόμισα πως το δωμάτιο ήταν αδιανό». Αυτό του ήρθε κάπως ξαφνικό του Κυριάκου, γιατί ήταν συνηθισμένος να του λένε πως η παρουσία του γέμιζε τον τόπο, πως όπου έμπαινε συγκέντρωνε όλα τα βλέμματα και πως ποτέ τίποτα από όσα έκανε ή έλεγε δεν περνούσε απαρατήρητο. «Θέλετε να καθίσετε?», της πρότεινε. Αλλά εκείνη είχε ήδη βολευτεί στον καναπέ. «Μα έχετε ξανακούσει τέτοια φθάδια?», ρώτησε την Εμφύλιο γενικώς η κυρία, φέρνοντας γύρω ένα βλέμμα θυμωμένο που δεν έβλεπε τίποτα άλλο από την δίκαιη εξανάστασή της. «Σας παρακολουθούσε πολύ αδέξια, αυτό είναι αλήθεια», είπε ο Κυριάκος ήπια. Η καχυποψία έκανε τα φρύδια της κυρίας να σμίξουν. «Εσείς πού το ξέρετε?», τον ανέκρινε. «Από εδώ», είπε εκείνος με ένα κούνημα του σαγωνιού του προς το παράθυρο, «φαίνεται ολόκληρη η σταδή, από τους βασιλικούς ταύλους μέχρι την Ομόνοια, και καθώς εσείς συνέβαινε να περπατάτε στο απέναντι πεζοδρόμιο και εγώ έτυχε να έχω σηκωθεί για να ξενουδιάσω μια στιγμή», τίναξε ελαφρά τους ώμους του. «Σαν παντομήμα ήταν που Τσαπάκης παρακολουθεί ωραιοτάτην όριν. Την πρώτη στιγμή τον πέρασα για θαυμαστή σας, μετά για πορτοφολά που σας γυρόφαινε για να σας κλέψει. Κατόπιν σας είδα να διασχίζετε ξαφνικά το δρόμο, προφανώς για να του ξεφύγετε. Δεν τόλμησα να ελπίσω ότι θα είχα την ευχαρίστηση της επισκέψεώς σας», κατέληξε. Τα λόγια του δεν φάνηκαν να της κάνουν την παραμικρή εντύπωση. Αδιάφορη ακόμη και για τις φιλοφρονήσεις, άφηνε πάλι την αγανάκτησή της να ξεχυλίζει. «Βγαίνω από το ξενοδοχείο μου το πρωί. Έχω μια δουλειά στο δημοτικό νοσοκομείο. Εκεί που ανηφορίζω την ομήρου, βλέπω εμπρός μου ένα βόηδι με κάτι μαγούλες τόσες. Το βόηδι με κοιτάζει. Βουλώνει τα μάτια και κοκαλώνει. Ούτε βρικόλακας να είμαι. Κάνω να το προσπεράσω από δεξιά, κάνει ένα βήμα και μου κόβει το δρόμο. Κάνω να το προσπεράσω από αριστερά, πάλι τα ίδια. Και έκανε πέρα, ανθρωπέ μου», του λέω αυστηρά. Συμμαζεύτηκε. Εξακολουθούσε να με κοιτάζει, σαν να μην πίστευε στα μάτια του, αλλά τουλάχιστον παραμέρισε. «Κανένας παλαβιάρης τα είναι», είπα και το ξέχασα. Μπαίνω στο νοσοκομείο, βρίσκω τον γιατρό, τον γερουλάνω. Λέμε αυτά που έχουμε να πούμε και ξαναβγαίνω. Τον έχω ξεχάσει το μαγουλά. Αλλά στην Ακαδημία, καθώς περνώ μπροστά από το σπίτι του Σερπιέρη, τον καταλαβαίνω πίσω μου. Ταχύνω το βήμα, φτάνω στα Δαρδανέλια. Πίσω μου αυτός. Στρίβω δεξιά, διασχίζω το Σύνταγμα. Πίσω μου κι αυτός. Παίρνω την Ερμού. Μπαίνω στο τσάτσο, το κατάστημα. Κατεβάζω τόπια, φλιαρό. Τόση ώρα εδώ μέσα λέω, θα βαρέθηκε αυτός ο αλητήριος. Αλλά βγαίνοντας, να σου τον πάλι. Κατεβαίνω μέχρι την καπνικαρέα και από τόμους μπαίνω μέσα, ανάβω κερί. Κάθομαι.
Το ξεφορτώθηκα, σκέφτηκα. Πάω να σηκωθώ. Να τους πάλι κι αυτούς. Βγαίνω. Παίρνω τη Ρόμπης και μετά την Περικλαίου, στην Αθηνά, στην Κολοκοτρώνη και γρήγορα. Και ξέρετε, εγώ μπορώ να περπατήσω πολύ γρήγορα. Θα σε ξεποδαριάσω να με αφήσεις ήσυχη, κανάλια, σκέφτομαι. Αυτός όμως τίποτα. Πίσω μου, σε όλα αυτά τα άσκοπα πάνω και κάτω, και στρίψε εδώ και στρίψε εκεί, αυτός πίσω μου. Σταματώ, σταματά κι αυτός. Γυρίζω να τον αντιμετωπίσω, γυρίζει κι αυτός. Προχωρώ κατά πάνω του, κάνει αυτός μεταβολή αμέσως και προχωράει μπρος μου. Αλλά όλο και κρυφό κοιτάζει πίσω του, έτοιμος μόλις ξαναστρίψω να στρίψει κι αυτός. Τι γυρεύει, μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, τι γυρεύει. Μπορώ. Η μονολεκτική απάντηση την ξάφνιασε. Η ερώτηση που είχε υποβάλει ήταν ένα από τα συνηθισμένα σχήματα που μας δίνουν την ευκαιρία να παρατείνουμε τον οργισμένο μας μονόλογο, πολλαπλασιάζοντας τις περιγραφές, τις αναλύσεις, τις επεξηγήσεις για το μέγεθος της αδικίας που έχουμε υποστεί και για το βάσιμο της οργής μας. Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα αποτελούν παραφωνία που σε τούτη την περίπτωση προσγείωσε απότομα τη γυναίκα σε μια πραγματικότητα που ως τώρα παρέβλεπε. Τα λεπτά φρύδια σούφρωσαν πάνω από μάτια που έχαναν το απλανές τους. Η κυρία λάβαινε συνείδηση του περιβάλλοντός της και των ανθρώπων, δηλαδή αφενός του νέου άντρα που την παρακολουθούσε μισοκαθισμένος απάνω στο καπάκι του γραφείου του, με το ένα του πόδι κρεμασμένο μπρος, και αφετέρου του άλλου, του γέρου, που έστεκε έξω από την ανοιχτή πόρτα και έκανε νοήματα ανυπομονησίας. Το χέρι της κυρίας ανέβηκε στο μάγουλό της. «Κυριάκος Κανιστράκης», έκανε. «Εσείς θα είστε». «Δούλο σας, Δεσποινής Ντελαμέλα», έκλεινε ευγενικά το κεφάλι του εκείνος. Τα μάτια της επισκέπτριάς του διαπλάτωσαν. «Με ξέρετε». Η έκπληξή της δεν άντεξε στις διάφορες άλλες σκέψεις που συνοστίζονταν στο μυαλό της, μεταπηθώντας γρήγορα σε αυτό που θεώρησε πιο επίγον, είπε. «Δεν ξέρω πώς με ξέρετε, αλλά μπορώ να μείνω για λίγο εδώ. Εσείς συνεχίστε τη δουλειά σας, δεν θα σας ενοχλήσω. Θέλετε να δείτε μέχρι πότε θα στέκει αυτός ο ρεμπισκές να σας περιμένει», έβγαλε το συμπέρασμα ο Κυριάκος. «Είναι και αυτό», έκανε διστακτικά και κατόπιν με ορμή, «αλλά επίσης με έχει φέρει ως εδώ». Και έκανε μια γοργή, οριζόντια κίνηση με την δεντωμένη παλάμη της στο ύψος μιας μύτης μικρής, ίσιας και φουρκισμένης. «Μα την αλήθεια δεν ξέρω τι θα κάνω να πάρει πάλι στο κατόπι. Μείνετε όσο θέλετε εδώ, για μένα θα είναι μεγάλη ευχαρίστηση», είπε ο Κυριάκος ευγενικά. Η κοπέλα κούνησε το κεφάλι. «Ένα βάσανο και μισό», μονολόγησε τη δυσαρέσκειά της. «Να κάθομαι εδώ πέρα με τα χέρια σταυρωμένα και ολοένα να με περιμένουν στον τορέ». Του Κυριάκου του ήρθε να της πει έξω τα δόντια πως δεν ήταν λίγες, μα καθόλου λίγες, οι γυναίκες που όχι μόνον βάσανον δεν θα θεωρούσαν το να κάθονται στον καναπέ απέναντί του, αλλά αντιθέτως προνόμιο, και ότι το πρόβλημα του δεν ήταν πώς να καταφέρει κάποια γυναίκα να του κρατήσει συντροφιά, αλλά πώς να ξεφορτωθεί όλες όσες το έβαζαν σκοπό να το συντροφέψουν σόν και καλά μέσα στο γραφείο του ή κάπου αλλού. Και αν εκείνη θεωρούσε. Ο ερεθισμός του διαλύθηκε μέσα στην ευθυμία που του προκάλεσε αυτή η εκδήλωση της ίδιας του της αυταρέσκειας που τώρα το συνειδητοποιούσε, πρέπει να έχει πάθει υπερτροφία. Καιρός είναι, σκέφτηκε, να κάνω παρέα με καμιά πιο έξυπνη γυναίκα. Αυτές οι περιγραφές είναι από το ίδιο μέρος που βρισκόμαστε τώρα, έτσι, πώς ήταν τότε και πώς είναι τώρα. Έτσι, το τώρα είναι το σημερινό Φιλίον, αν δεν κάνω λάθος, το... Πού ήταν περίπου? Το Ντορέ. Στα δύο. Στα δύο. Νομίζω περιμένουμε τη σκηνοθετική, σκηνοθετημένη παρέμβασή σας. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα. Θα μιλήσω κι εγώ λίγο για το βιβλίο και τις πολύ θετικές εντυπώσεις που έχω από την περιπλάνηση της σελίδας του, αλλά αυτά που θα πω θα είναι πάνω από 8-9 λεπτά. Μετά όμως έχω ετοιμάσει ένα ηχητικό ντοκουμέντο, ας το πω,
πολλοί στην αίθουσα ίσως ξέρουν ότι είμαι εδώ και 15 χρόνια και μουσικός παραγωγός στο τρίτο πρόγραμμα. Λοιπόν, θα είναι σαν να ακούσουμε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Κρατάει 18 λεπτά. Αλλά εκεί μιλάω πολύ λίγο εγώ, 2-3 λεπτά, και όλο το υπόλοιπο είναι μουσικές. Τι είναι αυτές οι μουσικές? Είναι άλλες που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο, τις μνημονεύει δηλαδή η Αθηνά, και άλλες που ζωντανεύουν την εποχή που περιγράφει το βιβλίο, την κρίσιμη δεκαετία 1910-1920. Λοιπόν, είμαι, να πω, πραγματικά ευτυχής που βρίσκομαι εδώ για να παρουσιάσω, να μιλήσω κι εγώ για το έργο μιας μεγάλης κυρίας, της Αθηνάς Κακούρη. Και θέλω να διευκρινίσω πως λέγοντας μεγάλη κυρία δεν υπενήσωμε την ηλικία της. Μιλώ για το λογοτεχνικό της πολιτισμό, την κομψότητα της γραφής και την ευγένεια των συναισθημάτων της. Γιατί αν υποθέσουμε ότι το βιβλίο αυτό ήταν έργο ανωνύμου και σαν άσκηση προσπαθούσαμε να μαντέψουμε την ηλικία του ή της συγγραφέως, θα καταλήγαμε πως έχει και μεταφέρει όλα τα χαρακτηριστικά της νεότητας. Ιδού λοιπόν ένα πρώτο αντιφατικό χαρακτηριστικό της Κακούρη. Ενώ οι περισσότεροι συγγραφείς όσο μεγαλώνουν προσθέτουν στη γραφή τους ένα βάρος οριμότητας που πολλές φορές αντανακλάται σε μια σκοτεινότητα ήχους, εκείνη καταφέρει να προσδίδει πάντα ένα βάρος νεότητος. Να το πω αλλιώς, όριμης νεότητας. Είναι αυτή η φλόγα που κατακαίει τα τυπογραφικά στοιχεία, η φρεσκάδα της γραφής αλλά και των συναισθημάτων, η ασίγαστη επιθυμία της να κάνει έργα όχι μονόχορδα αλλά πολυφωνικά, και το Ξυφύρο Φαλέρα αποτελεί υπόδειγμα πολυφωνικότητας που αρθρώνεται με την πιο φυσική άνεση και αρμονία. Η συγγραφέας γνωρίζει την τέχνη της επινόησης και γνωρίζει άριστα πώς να πραγματώνει την κάθε ιδέα της, ειδικά όταν θέλει να μας θυμίσει αυτό που ξεχάσαμε, για να μνημονεύσω μία συνέντευξή της, είναι δική της φράση. Είδου τώρα το πρώτο ευφυές έβριμα του βιβλίου, ο τίτλος. Ένας τίτλος που η Κακούρη ρίχνει σαν δόλωμα στον αναγνώστη, αλλά και στον αγοραστή, και εν συνεχεία τον εγκαταλείπει. Όπως θα αποδείξω, φαινομενικός τον εγκαταλείπει. Τι ήταν, τι είναι το Ξυφύρ Φαλέρ, όχι το βιβλίο. Είναι, όπως είπε και ο Βαγγέλης, μια επιθεώρηση που ανέβηκε στην την επίκεντρη χρονιά στην οποία εξελίσσεται και το βιβλίο και η οποία, κατά τον Θόδωρο Χατζηφανταζή, είναι μία από τις κρισιμότερες στιγμές στην ιστορία ενός έθνους, του οποίου πορεία δεν ήταν παρά μια αλυσίδα από κρίσιμες στιγμές και ανώμαλες καταστάσεις. Τι σημαίνει αυτός ο τίτλος? Στην εφημερίδα Αθήνε, 7 Ιουλίου 1916, ο Θόδωρος Βελιανίτης εξηγεί με τα παρακάτω λόγια τον παράδοξο τίτλο της επιθεώρησης. Είναι ούτως εις παραποιημένος παροιμιώδης καταστάσεις τύπος του Μακαρίτου Εξαρχοπούλου, ώστις κατέφερε να μείνουν μερικοί στίχοι του και να λάβουν την δύναμη της παροιμίας. Εις τον ποιητή δε τούτον ανήκει και η κατακλής κάποιου ποιήματος «Λερ Μπαλέρ, Ξυφύρ Μπαλέρ», ή της μεταποιηθήσα εις Ξυφύρ Φαλέρ, έγινε η ωραία επιθεώρηση του νέου Φαλήρου, όπως υπήρξε παροιμιώδης και υπήρξε και παροιμιώδης επί 60 έτη. Ο παροιμιακός τίτλος του Εξαρχόπουλου πάντως εξακολούθησε να χρησιμοποιείται και με την έννοια των ακατάληπτων και ασυνάρτητων λόγων αρκετά χρόνια μετά την πρεμιέρα του έργου. Η επιθεώρηση γράφτηκε από τον Γεώργιο Ποπ, τον Νικόλο Λάσκαρη και τον Ιλτιάδη Λιδωρίκη και αποτελεί σταθμό στα θεατρικά δεδομένα του τόπου. Μολονότι οι ήρωες του βιβλίου τη μνημονεύουν κάποια στιγμή, αν πασάν έτσι, η Κακούρη την αξιοποιεί διαφορετικά και ευφυέστατα. Όλο το βιβλίο της έχει τη φαινομενική ανεμελιά, την αλαφράδα και το κομψό σκέρτσο μιας υποδειγματικής επιθεώρησης που προσφέρει βρίο και χιούμορ, ενίοτε όμως πικρό. Αυτό ακριβώς κάνει και το Ξυφύρ. Η επιθεώρηση άλλωστε λέει πικρές αλήθειες με ανάλαφρο τρόπο, σαν το πικρό χάπι που εμβαθύνεται σε άφθονη ζάχαρη. Αυτό ακριβώς κάνει και το βιβλίο Ξυφύρ Φαλέρ. Η συγγραφέα επιλέγει ένα πλαίσιο χαριτωμένων συμβάντων και μια φωτεινή παράθεση προσώπων και καταστάσεων,
που αποκαλύπτουν στον προσεκτικό αναγνώστη τον ζόφο της εποχής, την έκπτωση, την ταινία των ιδεών και την ομότητα της συναλλαγής. Με φλόγα ερασιτέχνη φιλολόγου επιχείρησα μια σύγκριση επιθεωρήσεως και βιβλίου και κατέληξα πως η επιλογή του τίτλου «Ξηφίρ Φαλέρ» δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε απλώς μόνο χρονικά συμβατή, ούτε αποτέλεσε απλώς εμπορικό δέλεαρ, γιατί ασφαλώς είναι ένας πολύ ερετιστικός τίτλος για βιβλίο. Εις επίρρωση λοιπόν αυτού του ισχυρισμού μου, θα παραθέσω ένα σύντομο απόσπασμα από την επιθεώρηση. Συγκεκριμένα στην τρίτη σκηνή της δεύτερης πράξης εμφανίζεται η πολίτρια και προσέξτε τι τραγουδά. Στο καρναβάλι της ζωής η μάσκα παίζει το μεγάλο ρόλο. Φτάνει καλά να τη φορείς και ξεγελάς με αυτήν τον κόσμο όλο. Φτάνει εκείνη να γελά σαν η ψυχή σου μέσα κλαίει, όλους κρυφά να περιγελά, ποτέ της την αλήθεια να μη λέει. Ακριβώς λοιπόν αυτό λέω και εγώ, πως το ύφος του βιβλίου της Κακούρη είναι μια μάσκα που η συγγραφεύς καλά φορεί και με αυτή ξεγελά τον κόσμο όλο, και του 1916 και του 2018. Το βιβλίο πράγματι γελά, αλλά η ψυχή της συγγραφέως μέσα, αν όχι κλαίει, τουλάχιστον δακρύζει. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το πραγματικό πνεύμα του βιβλίου. Να έρθω όμως σύντομα και στο γράμμα. Θα έρθω δηλαδή σε ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία πρωτίστως είναι χαρακτηριστικά έμπειρης γραφήτρος. Πρώτο χαρακτηριστικό, η ικανότητα της Κακούρη να στείλει μια τόσο σύνθετη και πολυπρόσωπη ιστορία με ιδιάζουσα ενάργεια. Είναι αυτό που είπε πριν και ο Βαγγέλης πολύ εύστοχα. Μόνον ότι υπάρχουν πολλά ρακόρ χρόνου και πολύπλευρη οπτική της ιστορίας, ο αναγνώστης δεν χάνει ούτε για μια παράγραφο τον ιρμό της ιστορίας. Αυτό είναι μαστοριά γραφής. Χαρακτηριστικό δεύτερο, η ικανότητα της Κακούρη να νοτίζει τις περιγραφές της σε ατόφιο αλλά υποδόριο χιούμορ που αγαστά συμπλέει με ποιητικές αποστροφές. Τα σχόλιά της σε μια κατάσταση, σε ένα διάλογο, έχουν προστιθέμενη αξία καθώς αναδεικνύουν το προσωπικό της ιδίωμα. Αυτό είναι στήλη. Χαρακτηριστικό τρίτο, η ικανότητα της Κακούρη να βγάζει το άρωμα της εποχής όχι μόνο από τα αντικειμενικά ιστορικά τεκμήρια, αλλά και από τις μικρές λεπτομέρειες της αφήγησης. Μια περιγραφή αντικειμένου, ένα αξεσουάρ, η ονομασία ενός υφάσματος. Αυτό είναι αισθαντικότητα. Χαρακτηριστικό τέταρτο, η ικανότητα της Κακούρη να επινοεί ολοζώντανους και χαρακτηριστικούς διαλόγους και να τους τοποθετεί με κινηματογραφικό τρόπο σε μεγάλες αίθουσες, υποδειγματικό το γεύμα του Κωστή, ή να τους εντάσσει ευρηματικά σε χώρους ατμοσφαιρικούς που λειτουργούν αντιστοιχτικά στην αφήγηση. Ας πούμε, ένα ραντεβού στο νεκροταφείο. Αυτό είναι σκηνοθετική αντίληψη. Και τέλος, χαρακτηριστικό πέμπτο, η ικανότητα της Κακούρη να ερευνά, να εξετάζει μεθοδικά τις πηγές και τη βιβλιογραφία για την εποχή, να αξιολογεί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που οδηγούν στην ιστορική αλήθεια. Μολονότι είναι ένα λογοτεχνικό ανάγνωσμα, δεν οφείλει ίσως, και δεν οφείλει ίσως να έχει την ακρίβεια μιας ιστορικής διατριβής, εκείνη επιμένει για την παραμικρή αφότητη λεπτομέρεια. Αυτό είναι επαγγελματική τελειοτηρία. Και τελειώνω. Έχω ολοκληρώσει εδώ πέρα αυτά που ήθελα να πω. Την αναγνωστική εμπειρία από αυτό το βιβλίο, το οποίο, εδώ θα μνημονεύσω τον Βαγγέλη, Χατζηβασιλείου, ο οποίος έχει γράψει ότι το πολύ εύστοχο αυτό που έχει γράψει είναι, λέει, το βιβλίο αυτό ευφυής συνδυασμός παράδοσης και ανανέωσης. Λοιπόν, κατέθεσα όσα τα μάτια μου είδαν μέσα από αυτό το βιβλίο σε αυτή την πολυφωνική χαριτόμενη την οπογραφία. Καιρός τώρα, όπως σας είπα, θα δώσω το λόγο στον άλλο μου εαυτό για να παρουσιάσει στα αυτιά μας αυτό το ντοκουμέντο. Ευχαριστώ πολύ.
πιστεύω δεν υπήρχε ωραιότερο τρόπο για να ξαναζωντανέψει το αστικό τοπίο τη εποχή που περιγράφεται στο βιβλίο, πραγματικά πέρα από τη μουσική. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, κυρία Γακούρη, αν θέλετε να απαντήσετε. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο που κάνει ξεχωριστό αυτό το βιβλίο και αυτή είναι η γλώσσα. Δηλαδή, συναντάμε λέξεις ξεχασμένες που τις ξαναζωντανεύεται και έχουμε πολύ καιρό να τις δούμε, νεολογισμούς, μετοχές. Και σήμερα υπάρχει μια ενοχή ως προς τη χρήση των μετοχών, που είναι τόσο όμορφες και το ξεχνάμε. Αλλά αυτά, όλα αυτά δοσμένα με έναν ασφαίροντα λόγο, δηλαδή πολύ όμορφο και ζωντανό. Είχατε σκεφτεί πρωτού κάνετε αυτό το συνδυασμό των λέξεων της γλώσσας, πώς θα το στήσετε? Νομίζω ότι λίγο πολύ κάπως έτσι γράφω. Εκεί στους διαλόγους προσθενόταν περισσότερο και σε κούρδιζε πιόλα, γιατί να εκφράσεις με λίγα λόγια πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά εγώ έχω ένα τεράστιο σεβασμό, ταπεινό σεβασμό προς την ελληνική γλώσσα. Δεν πιστεύω καθόλου σε αυτά τα κόψη αυτό, κόψη εκείνο, πέρασε το παιδί. Επίσης έχω ένα μεγάλο σεβασμό την εξυπνάδα των Ελλήνων. Εάν διαβάζουμε στον Παπαδιαμάντη ότι στα χωριά του παθαίνανε τα εισμυρίματα, δεν έφερε τίποτα στο μυαλό τους ίσως. Πάντως τους θεωρούσαν αρκετά ικανούτα χωριατόπουλα στα μικρά νησιά να μάθουν τα εισμυρίματα. Εμείς γιατί φτάσαμε στο σημείο να λέμε τα παιδιά δεν μπορούν να μάθουν τη δασφία, η οποία είναι ένα γράμμα, δεν είναι, και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ αντίθετη σε αυτά τα πράγματα και στο μικρό μέτρο που μπορώ, τα μάθουμε. Το κάνετε και με πολύ ζωντανό τρόπο, γιατί θα μπορούσε να φαίνεται μία γλώσσα... Είναι πιο ζωντανή η γλώσσα, έτσι. Το πιο ζωντανό, καλύτερο το μέσο, το ωραιότερο το εργαλείο. Δεν καταλαβαίνω τ' άλλο. Το δεν καταλαβαίνω, το έχει λέει όλα. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνετε έναν κόσμο που έτσι και αλλιώς δεν χρειάζεται. Δεν είναι κάποιο που να πει ότι δεν βρέθηκε κάποιο. Πολλοί μου είπαν, μα γιατί το σκότωσε αυτό το παιδί, είναι ένα τελείως περιττό. Είναι γιατί δεν ξέρουν ιστορία. Και πρέπει να τα ανοίξουμε τα μάτια μας και να τα σκεφτούμε, να ξανασκεφτούμε πολλά πράγματα. Αλλά κανείς δεν μου είπε, δεν μπορώ να διαβάσω. Δεν καταλαβαίνω αυτό που γράφεις. Επομένως, και αν γράψεις σε ένα άλλο επίπεδο, σε πέντε δεν είναι. Είμαστε μπλάκες, πραγματικά. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, ή τη συγγραφέα, ή τους παρουσιαστές, μετά από τα ωραία τραγούδια, αποσπάσματα, όσα υπόθηκαν για το βιβλίο. Μπορώ κάτι να πω? Ναι, βέβαια. Νομίζω μιλάω και δυνατά. Εγώ θα σας ακολουθήσω. Το όνομά μου είναι Ζωζό Λιδωρίτσι. Έχουμε μιλήσει όταν βγάλατε την πρώτη έκδοση του βιβλίου. Θέλω να σας δώσω, το είδα και στο βιβλιοπωλείο, τι κάνετε κύριε Καραϊτήρου. Τελευταία βγήκαν τα ανέκδοτα απομνημονεύματα του Μίλτου Λιδωρίτη, στις σελίδες 388 και 87-88, θα δείτε, γράφει για το Κιφίρ Φαλέρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, αλλά για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, και επειδή βεβαίως καλά είναι όσα λέγονται για το τίτλο Κιφίρ Φαλέρ, αλλά ο Αλέκος Λιδωρίτης, που έλεγε σε κόσμο, ήξερε πολύ περισσότερα για τον πατέρα του. Ο τίτλος δεν έχει να κάνει καθόλου ούτε με βαλέρ, ούτε με μπαλέρ, ούτε με τίποτα. Εκείνη την εποχή, στα πάλια του Φαλήρου, είχε εμφανιστεί ένα σαν μικρός καρχαρίας ξυφίας. Και ο Λιδωρίκης, επειδή ήταν γλωσσοπλάστης και έχει πάρα πολλές άλλες φράσεις καθιερώσει, το ονόμασε Ξυφίρ Φαλέρ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι από αλλού, δεν είναι. Δεν το ήξερε ούτε ο μελετητής. Δεν το ήξερε ο μελετητής. Μετά, επειδή ήταν σε συνεχή επαφή και με την κυρία Μαράκα και με τον... που βγήκε η ελληνική επιθεώρηση που έγραψε ο... γιατί πάνω από πάνω από το δικό σας επιθετών. Ναι. Μετά τους το είχε πει, ναι. Αλλά από εκεί και το έχει γράψει βέβαια ναι. Ο ίδιος
σαν δημοσιογράφος. Από εκεί έχει βγει ο τίτλος. Λοιπόν, αυτό ήθελα και να σας ευχαριστήσω και το βιβλίο, το οποίο το είδα και εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τέλειο. Εσείς θέλετε μήπως να ρωτήσετε κάτι στην γραφέα. Κάποιος άλλος ωραία παρέμβαση θα μας πει κάτι για ένα ξεχασμένο τίτλο. Δεν ξέρω και αυτό νομίζω. Αυτό ήταν ωραία έκπληξη βραδιάς. Είναι μια βραδιά με εκπλήξεις. Κάποια άλλη έκπληξη είναι δευτές και η έκπληξη σήμερα. Εγώ μπορώ να σας πω κάτι που δεν είναι έκπληξη. Βάλετε με τα παιδάκια αυτά τα λιτάκια να τραγουδάνε μια παράφραση αυτού που ακούγανε. Αλλά προφανώς, όπως μου υπέδειξε αργότερα από τόσο γνώστης, αυτό που ακούγανε ήταν λίγο διαφορετικό. Αυτό που τα έβαλα εγώ αρχικά να λένε ήταν αυτό που εμένα, μια δασκάλα που μας μάθαινε γαλλικά, αυτά στη δεκαετία του 30, μας έπαιζε περίπατο και μαζεύεται αυτά έτσι που είναι τα τρία κοριτσάκια που περπατάνε στο περίπατο. Αυτό είναι εγώ και οι αδερφές μου που περπατάμε στην Κεφαλονιά στο περίπατο, στο περίπατο τώρα να πάει το ατενό, και τραγουδάμε αυτά που μας μάθαινε η Γαλλίδα, η οποία ήταν μουζαβε, στραβά. Μουζαβε πρι λα βλάσε λα λορέν, με το τραγούν ο λορέν. Και απολύτως στραβά και ως μουσική. Είμαι και παράπονη, αλλά ήταν και τελείως. Και αυτό το τελείως στραβό πράγμα. Ανακάλυψε ότι είναι στραβό, θα μου το υπέδειξε. Και άκουσα και πραγματικά το γαλλικό τραγούδι. Αλλά βλέπετε πόσο ήταν και 30, και είχε κάτι παιδάκια εδώ πέρα να πει γαλλικά και μαζί μάθαινε το πάθος για την ασφαλεία και την ωραία που διαρκωθεί για τα δικά μας πάθη. Έχει πάθει πάθο πάνω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η παραγνώση έτσι κι αλλιώς διαμορφώνει και άλλους κόσμους όμως και άλλες αναγνώσεις. Όπως και από τον τίτλο, πολύ σοφά είπαν και οι δύο ομιλητές, ότι λειτουργεί κάπως ως αφορμή για να πείτε κάτι άλλο, για να στήσετε έναν άλλο κόσμο κι εσείς. Οπότε ίσως χρειάζονται και παραναγνώσεις πολλές φορές, ακριβώς για να δημιουργούνται και άλλες σύμπαντα. Βέβαια, και καμιά φορά είναι πράγματα που δεν υπέδειξαν και ήδη πολύ καλά. Είναι πράγματα που δεν αισθάνεσαι ότι έχεις τις δυνατότητες, ότι έχεις τη δύναμη ως συγγραφέας να τα πεις κατά τον απλό τρόπο. Δηλαδή, αυτό είναι ένα ιστορικό, πρέπει να τα πεις κάπως αλλιώς. Γιατί δεν το αντέχεις. Αυτή η εποχή, αυτά τα 2-3 χρόνια, είναι απέσια για την Ελλάδα. Είναι φοβερές εποχές. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω με τη στόρμα, μπορούσα να το αντιμετωπίσω μόνο από την πίσω πόρτα. Με το να γίνει ένα κομικό πράγμα, το οποίο όμως, και αυτό ρωτούσα τον Γιάννη Προλίου, πώς το κατάλαβες εσύ εξ αρχής, ότι δεν είναι μία κωμωδία, είναι πίσω από μία κωμωδία υπάρχει κάτι άλλο. Η άλλη όψη της ζωής, όπως και τα τραγούδια που ακούσαμε, που συνάδουν με το κλίμα, έτσι κι αλλιώς, του βιβλίου. Οριστικτικά, είπε ο κ. Στοδιάδης. Έτσι δεν είπατε, εις την αρχή. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω. Ξέρουμε ότι τίποτα δεν γράφεται που να μην είναι ψιλοκοσκινισμένος προς τα ιστορικά γεγονότα. Αν αυτά που περιγράφεται μέσα στη γαλλική αρχαιολογική σχολή έχουν κάποια παραπλήσια γεγονότα. Απολύτως. Δηλαδή αυτά τα γράψαν οι ίδιοι. Αυτά δεν τα βγάζω εγώ από το μυαλό μου ή από κάποιον. Είναι πράγματα που περιγράφει ο Κόμπτον Μακένζι. Ο Κόμπτον Μακένζι είναι από αυτό που εξετάζεται και στο βιβλίο, όσο δεν θυμάμαι πλέον πώς τον έχω πει, τον Εγγλέζο. Αυτό στο βιβλίο από πίσω το γράφω. Ήταν εστάλει εδώ ως αρχηγός της αντικατασκοπίας και έγραψε μετά δύο βιβλία και μας περιγράφει πάρα πολύ. Με κάθε λεπτομέρεια τι έκανε εδώ, από τα ζαμπαγιόν που έτρωγε το πρωί και πώς είχε μια καμαριέρα και έναν σοφέρ. Έτσι αυτά και εκείνος θεωρεί ότι είναι κατ' οπτώματα.
και εμένα μου προβολούν από τη μία μεριά, δηλαδή έφτιαξα καπέλες για 25.000 Έλληνες. Αυτό είναι ένα μου, δηλαδή από τη μία μεριά μια φωνική διάθεση. Από τη μία μεριά μια απέραντη διάθεση γέννη, γιατί είναι ωραία και τις έκανες και δεν κατάλαβες τίποτα τι σημαίνει. Τελικά τι ειδοποιούσες, τι πληροφορίες, δεν κατάλαβες τίποτα τι συνέβαινε γύρω. Δεν καταλάβαινες. Με τις καρτέλες τις έκανες όμως. Και όλα αυτά τα περιγράφει τι γινόταν μέσα στη σχολή. Το δε πρόσωπο αυτό του Γάλλου, που είναι αυτό που κάνει και το φόνο στο τέλος, έχει βγει από το 20 ότι ήταν ένα πάρα πολύ περίεργο πρόσωπο. Και πίσω από όλη αυτή την ιστορία υπάρχει κάτι που θα έπρεπε κάποτε οι ιστορικοί να τα κάτσουν με ψυχραιμία και να τα ψάξουν καλύτερα για να δουν τι ήταν αυτή. Τι ήταν αυτή η ιστορία. Αφορούσε τελικά μία μικρή, προφανώς από ό,τι φαίνεται, ένα μικρό μέρος της γαλλικής κυβερνήσεως. Πάντως για εμάς που για όσους από εμάς διαβάζουμε περισσότερο λογοτεχνία παρά ιστορία, θέλω να σας πω. Και είναι εδώ και η παιδική μου φίλη η Κατερίνα. Από τότε που διαβάσαμε το Ξηθήρ Φαλέρ, το 14 Ιουλίου δεν το απολαμβάνουμε τόσο στη σύνταξη της Γαλλικής Σχολής. Αυτές οι εικόνες είναι πάρα πολύ άντονες. Όλες οι εικόνες είναι άντονες. Ήταν αποθήκες όπλων και μέρες το οποίο μας έβαλαν φόρτο και το φλήκησαν. Και αντίστοιχα άλλα πράγματα μας κάνουν να καταλάβουμε το σήμερα πολύ. Το πώς διαμορφώθηκαν κάποιες καταστάσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ διαχωριστικό αυτό το βιβλίο. Δεν είναι μόνο για εκείνη την εποχή, είναι και για, για σήμερα. Ξαναδιαβάζουμε και την πόλη και τις σχέσεις και την παρέμβαση των ξένων δυνάμεων με διαφορετικό τρόπο. Ναι, όλα είναι παρόμοια και όλα δεν είναι ίδια. Αλλά πρέπει να ξέρουμε το παρελθόν. Πρέπει να το ξέρουμε με ψυχραιμία και λεπτομέρεια, νομίζω. Γιατί δεν είναι. Αυτό ότι επαναλαμβάνεται δεν ξέρω. Υπάρχουν και πολύ πιο μεγάλοι άνθρωποι εδώ να μιλήσουν για αυτά. Αλλά έχω και ιδέα ότι αυτό επαναλαμβάνεται δεν είναι. Αλλά σχετικά πράγματα επαναλαμβάνονται. Και πάντως το να μην ξέρουμε το παρελθόν μας με ψυχραιμία, αντικειμενικότητα και απόλυτη προσπάθεια να προσκοντηθούμε στην αλήθεια και όχι σε κάτι που μας αρέσει. Αλλά να προσπαθήσουμε στην αλήθεια. Είναι εξαιρετικά τι. Εγώ να πω ότι εμένα μου άρεσε και ο κοσμοπολιτισμός του βιβλίου. Το ότι είναι ένα βιβλίο που δεν είναι περιχαρακωμένο σε συγκεκριμένα πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας για το πώς διαμορφώθηκε η θεωρία σε αυτή την πόλη. Έχει ένα κοσμοπολιτισμό, νομίζω, και ένα άνοιγμα. Παρότι βλέπει την παρέμβαση των ξένων δυνάμεων. Αυτό νομίζω ότι είναι προφανές στο βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω κάποιος αν ήθελε κάποια τελευταία ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι συγγραφές είναι εδώ που μπορεί να υπογράψει η βιβλία. Ευχαριστούμε. Thank you.